το νερό. Και έχουμε πάλι ένα κοχύλι για να το βάλουμε στην τσέπη. Άμα μας ακούτε από κάτω από τη ρεσεψιόν, πλάκα κάνουμε. Δεν παίρνουμε τίποτα, όλα θα μείνουν. Πλάκα κάνουμε. Φαντάζεσαι να εξαφανιστεί τίποτα και μετά να μας πούν τα πήρατε. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Φίτια Πάντα! Παιδιά, είμαστε ήδη στο δρόμο, ερχόμαστε στην Ελλάδα και έχει πάρα πολύ κρύο και είναι τώρα αυτή τη στιγμή 6 παρά. Έχουμε ξεκινήσει από χθες στις 12 η ώρα και είμαστε τώρα στη Σλοβενία. Ich habe leider nichts passendes zur Arztpraxen gefunden. Έλα σκάσε. Μιλάει το ρολόι. Θα σας δείξω εδώ πώς φαίνεται, είναι πάρα πάρα πολύ κρύο, αλλά έχει πάρα πολύ κρύο. Κάτι πόδια, νταούλια, νταούλια, τόσες ώρες. Νταούλια, παπούλια. Πώς λέμε οδικός για Ελλάδα, εμείς το κάνουμε περπατώντα για Ελλάδα. Έχουμε πατήσει 3 χιλιόμετρα μέχρι τώρα. Και θέλουμε άλλα 2 για τα σύνορα. Παναγία μου, εδώ γίνεται ένας χαμός. Πάμε λοιπόν. Κοίτα. Δεν μασάμε. Κοίτα, μην μας πατήσουνε. Έρχεται η αστυνομία ανάποδα. Ω Παναγία μου, πού να πάω. Θεέ μου. Πρόσχε, μην πατήσουν τη Λουίζα. Hello. Παιδιά, ακόμη να φτάσουμε. Μπήκαμε τόσες φορές σε μποτιλιάρισμα. Και τώρα βρέχει και δεν βλέπουμε μπροστά μας. Πιστεύω σε 3-4 ώρες να έχουμε φτάσει στην Ελλάδα. Το χειρότερο ταξίδι νομίζω. Παιδιά, φτάσαμε, επιτέλους φτάσαμε και ετοιμαστήκαμε κιόλας να πάμε στη θάλασσα γιατί είχε πάρα πάρα πολύ ζέστη. Το ταξίδι ήτανε... Είχαμε μεγάλη ταλαιπωρία, ας το πω έτσι, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και κάναμε 28 ώρες στο αυτοκίνητο για να έρθουμε. Ό,τι να είναι, κοιμηθήκαμε, σήμερα βέβαια είναι η επόμενη μέρα, κοιμηθήκαμε, πέσαμε ξερή. Ναι, και τώρα πάμε θάλασσα! Όπα παιδιά, κοιτάξτε εδώ φαγητάρα και ξέρεις όταν έρχεσαι από τη θάλασσα πως πεινάς, και θα φάμε ωραιότατα κρεατάκια με σαλατούλα φυσικά. As need vals go, everybody go. What have you got? Oh my god! Oh my god! Shit! Something! Κάνω ωραιότατο ομελέτα με ντομάτα, πιπεριά και μανιτάρια και θα βάλουμε σε λίγο και λίγο κασεράκι μέσα, λίγα αυγουλάκια και στις διακοπές κάνουμε
υγιεινή διατροφή. Άλλη κυρία μας είπε, λέει, όχι, λέει, είναι λάθος αυτό, λέει, το COVID-19, λέει, ότι. Και τώρα μας αγάπη διάρκει το ανάπτυξη μετάξει μου το πρωί, λεπτά. Ωραία. Στείλτε σε αυτό, όπως σας είπα. Το στείλαμε και εκεί. Ωραία. Εμείς πώς θα βεβαιωθούμε τώρα ότι θα πάρουμε το email. Αύριο το πρωί μας φέρνει. Να πάρουμε το καράβι. Επειδή σου είπαμε το άλλο. Ναι, αλλά παρόλα αυτά δεν είχε τίποτε ακόμα, βλέπεις τα εισερχόμενα. Ναι, γιατί υπάρχει φόρτος εργασίας γι' αυτό. Σήμερα μπορεί να πει να πουλάσουν 1,500 άτομα. Εμείς καταλαβαίνουμε. Τι θα κάνουμε τώρα, αν ως αύριο πρέπει να έχουμε τα πράγματα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να σας πω. Δεν είναι υπεύθυνση. Κανένας από εδώ. Εδώ πέρα απλά κάνουμε τα τεστ, απονάμε το σύστημα. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Έχετε κάποιο τηλέφωνο ώστε να πάρουμε εμείς. Ναι. Εδώ πέρα έχουμε τα χαρτιά, το βλέπετε. Τα αρνητικά τεστ που πήραμε από, πώς λέγεται αυτό τώρα. Επειδή εκεί πέσει το σύστημα, εμείς έχει... αύριο το πρωί που θα βρούμε με τον κύριο, με τον αξιωματικό υπηρεσίας, με τον καπετάνιο, να δούμε αν θα μας πιστέψουν, γιατί εμείς ήρθαμε εδώ πέρα. Είναι εδώ πίσω μας ο ΕΔΙ. Κοιτάξτε εδώ. Την κάμερα, για να δουν ότι πήραμε τα χαρτιά από εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ είμαστε. Εδώ κάνουμε τα τεστ. Και ναι, έχει πέσει το σύστημα και δεν μας δίνουν το τεστ. Αυτά. Για πες, Οδυσσέα, τι πάθαμε μόλις. Τι πάθαμε. Πήγα να κάνουμε ένα τεστ, ένα rapid test για να φύγουμε στο νησί. Και μόνο που μας κάνανε εγχείρηση αμυγδαλές. Κατάλαβες. Δεν ξέρω για ποιο σκοπό το κάνουν και τι λόγος υπάρχει, αλλά δεν μπορούν να σου βάλουν εδώ πέρα το στέπιεν, πώς το λένε, και να κατέβει πίσω να φτάσει μέχρι το λαιμό. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη κυρία. Και θα δούμε τώρα τι αποτέλεσμα θα έρθει. Εγώ θέλω να πω ότι μόλις τα έλεγες αλλιώς. Πες τα ελεύθερο, Οδυσσέα. Στη Γερμανία έχουμε κάνει, μιλάμε, πάνω από 15 τεστ και δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Ελλάδα έχει άλλες προδιαγραφές. Δεν ξέρω. Εδώ η κορώνα αρπάζει αλλιώς και στη Γερμανία αλλιώς και στη Γαλλία αλλιώς. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλάβουμε. Και κακιά, κακιά η γυναίκα, κακιά. Όχι κακιά. Με μίσος το έκανε. Με κακία το έκανε. Ναι. Εσύ, ναι, τώρα όμως εσείς βλέπετε την Οδυσσέα να γελάει, ναι. Αλλά δεν γελάμε αυτή τη στιγμή γιατί με πονάει το μάτι μου και το κεφάλι. Και μας έχει τρελάνει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Απαράδεκτη. Και δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Στη Γερμανία δηλαδή είναι άλλοι άνθρωποι, άλλη ιατρική υπάρχει εκεί πέρα. Εδώ οι όρες και οι καμπάνες βαράνε αλλιώς. Τι είναι εδώ η Ελλάδα, ζώα είμαστε, πειραματόζωα. Δεν καταλαβαίνω πώς το έχουν κάνει. Τους έχουν τρελάνει τους ανθρώπους. Όπου και να ανοίξει εδώ τη τηλεόραση, μιλάμε για αυτό το πράγμα. Έχουν χαζέψει. Δηλαδή, θέλουν με το ζόρι να εμβολιάσουν τον κόσμο. Και τον ταλαιπωρούν ή με τα PCR ή με τα rapid test. Όχι πια. Τέλος. Βαρέθηκα. Δεν ξανάρχομαι. Θα πάω Ντουμπάι. Θα πάω Αμερική. Να δώσω τα λεφτά μου. Παντού μας φέρονται τόσο όμορφα, μόνο στην Ελλάδα όχι. Στον όλο τον κόσμο έχουμε γυρίσει. Μιλάμε. Έχουν και πάει είμαστε Έλληνες. Έλληνες. Αλλά μην δουν ότι έρχεσαι από το εξωτερικό. Αν το δουν αυτό οι προγόνοι μας. Έτσι, θα γυρνάνε μέσα στο τάφο σαν σούβλα. Τι είναι αυτό που κάνουνε. Απαράδεκτη. Λοιπόν, παιδιά, και ήρθαμε εδώ να φάμε. Ποιος θα σηκωθεί αύριο. Και έχουμε φάει. Ωραία, όταν τα χορταράκια, σαλατούλα και σε λίγο θα έρθει και κρεατάκι να δούμε τι θα έρθει. Πάρα πολλά.
καλά για να κάνουμε ένα επόμενο τεστ, γιατί αυτό που είχαμε κάνει που σας δείξαμε χθες δεν μπορέσαμε να πάρουμε το τεστ μας, γιατί η κυρία σχόλασε και αφού σχόλασε δεν ήθελε να μας δώσει τα τεστ, οπότε μείναμε χωρίς τεστ χθες και πήγαμε ξανά αλλού να κάνουμε δεύτερο τεστ. Anyway, ήταν πάρα πολύ μεγάλο στρες για μας. Τώρα η επόμενη μέρα ξεκινάνε οι διακοπές μας για Σκόπελος και ήρθαμε εδώ στο λιμάνι και γίνεται και εδώ ένας χαμός, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου, γιατί περιμένουμε να μπούμε στο καράβι μας. Θα σας δείξω τι γίνεται. Χρειάζομαι τώρα ένα καφέ. Έπεισε ολόκληρο το βιβλίο. Ολόκληρο το Σκόπελο, ναι. Στο Σκόπελος Village. Το μαγευτικό Σκόπελος Village. Το μαγευτικό Σκόπελος Village. Και από ό,τι βλέπω, η πρώτη εντύπωση από διευθύντρια και ρεσεψιονίστ. Ω, πίνισε! Είναι top! Και δεν πιστεύω. Πάρα πολύ όμορφα. Εμένα το έτσι το μου λέει ότι θα περάσουμε. Είναι. Λοιπόν, ελάτε να σας δείξουμε ένα φανταστικό δωμάτιο για ένα μικρή Junior Suite που είμαστε εδώ στη Σκόπελο και είναι, μιλάμε, ένα όνειρο, παιδιά. Δεν ξέρω να το πάρει η κάμερα και αν το καταφέρει να νιώσετε αυτό που νιώθουμε εμείς, αλλά ελάτε να το δείτε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μικρό σαλονάκι, εδώ είναι τη τηλεοραστήτσα με τα δύο αλογάκια στα θαλάσσια. Ωραία, δεν είναι. Πάρα πολύ. Πάρουμε κάτι μαζί. Οδυσσέα! Ο Χριστός και η Παναγία. Η τσάντα που είναι, η τσάντα. Αυτό είναι το ωραίο, το καθιστικό. Θα το δουν οι ανθρώποι στο YouTube και θα πούνε τι ηλίθιος κόσμος ήρθε εδώ. Έλα μας, εντάξει. Πλακίτσα κάνουμε. Εδώ είναι το Arcudition. Ναι. Το Arcudition. Πολύ ωραίο, παιδιά. Γνωστερό. Να πάμε στο
Ένα φανταστικό. Μεγάλο. Κοιτάξτε τώρα τι ωραία που είναι. Ωραίο. Κρεβάτι. Δεν θα μου πονάει και η μέση τουλάχιστον. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία ρουστικάλ, πώς λέγεται στα ελληνικά το ρουστικάλ. Ρουστικαλέισον. Ρουστικαλέισον, μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε την λάπα, λες και είναι μαγική. Βοπ, τα ανοίγεις. Τέλεια. Και μπαίνεις μέσα, κρύβεις και την κόμενα. Τι βάζεις. Γελάσαμε. Κάτσε να δείξουμε μετά. Πάμε να δούμε λίγο το μπαλκονάκι. Έχουμε και ένα... Μια καράτα για να πλένουμε τα πόδια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το μπαλκονάκι είναι όλα τα λεφτά. Αν δεν το ξυλώσουμε. Κοιτάξτε εδώ να δείτε. Ωπα, έλα. Σκοντάψεις. Κοίτα, ένα ωραίο τραπεζάκι για καφέ. Και κοίτα μια πισίνα. Εδώ τραπεζάκι. Που θα κάνουμε, μιλάμε. Πισίνα και παιδιά. Εκεί. Οπα, όχι λάθος. Εδώ έχουμε και θέα θάλασσα. Α, από εκεί είναι ακόμη πιο πολύ, βρε. Και από εκεί είναι... εκεί βλέπουμε όλο το νησί. Και από εκεί είναι όλη η πόλη, όλη η χώρα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία, ε. Πολύ όμορφα. Και το τελευταίο... είναι... το ψυγείο πέρα εδώ. Όχι. Το ψυγείο έχει νερό μέσα. Εδώ βέβαια πάρα πολύ ωραία μας έχουν ένα σακροτάν. Ένα, όχι, λάθος, να εδώ, αυτό. Έχουμε επίσης βραστήρα, τσαγάκι και ποτηράκια. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο μπάνιο. Κοιτάξτε, τετερερε, τέλειο. Και πάρα το... πολύ ωραία. Οδυσσέα. Τι. Το νερό. Και έχουμε πάλι ένα κοχύλι για να το βάλουμε στην τσέπη. άμα μας ακούτε από κάτω από τη ρεσεψιόν, πλάκα κάνουμε. Δεν παίρνουμε τίποτα, όλα θα μείνουν. Πλάκα κάνουμε. Φαντάζεσαι να εξαφανιστεί τίποτα και μετά να μας πούν τα πήρατε. Δεν θα λες τέτοια Οδυσσέα, ούτε αστεία δεν θα κάνεις τέτοια. Αυτό είναι το δωματιάκι μας, πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, τέλεια. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφα.